Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα λόγω φύσης διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου με αφορμή τα όσα δραματικά έγιναν στην Αγία Πελαγία μετά το φωνικό ξέσπασμα της κακοκαιρίας το περασμένο Σάββατο. Η έρευνα ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Από την έρευνα ζητά να διερευνηθούν πιθανά αδικήματα και συγκεκριμένα ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, πλημμύρα από αμέλεια. Και τα σπίτια και τα νοικιαζόμενα και τα μαγαζιά όλα έχουν πάθει τεράστια ζημιά. Αυτό το πράγμα δυστυχώς με το έργο που κάμανε ήταν αποτυχία. Σε απόγνωση είναι οι κάτοικοι των περιοχών της Αγίας Πελαγίας, του Παλαιόκαστρου, του Καρτερού, των Γουρνών και των Γουβών που επλήγησαν από τη φωνική κακοκαιρία του Σαββάτου. Μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί δρόμοι, σπίτια, καταστήματα, ενώ δεκάδες αυτοκίνητα και δίκυκλα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Το πέρασμα του χρόνου θα τα καταφέρουμε, τα ξαναστήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Οριοθέτηση των περιοχών για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι πλημμυροπαθείς των οποίων οι επιχειρήσεις καταστράφηκαν στην Αγία Πελαγία, προανήγγειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, μιλώντας σήμερα με κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τον Νίκο Συργονάκη, το επόμενο 15ήμερο θα πρέπει να έχει προχωρήσει η διαδικασία με τη βοήθεια των ίδιων των πληγέντων και άμεσα θα γίνει η πρώτη καταβολή των χρημάτων. Ευελπιστούμε, αφού και σήμερα το πρωί είχα μία επικοινωνία με τον κύριο Τριαντόπουλο, ότι πάλι με την πλατφόρμα Αρρωγή. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα θα προσπαθήσουμε και εμείς να οριοθετηθούν οι περιοχές και να ξεκινήσουν άμεσα τουλάχιστον οι προκαταβολές. Με την αγανάκτηση των κατοίκων της Αγίας Πελαγίας ήρθε αντιμέτωπος ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους για τις αποζημιώσεις και τι πρόκειται να πληρωθεί και τι όχι. Το σπίτι, ψυγεία, καταψύχτες, κουζίνες. Έπιπλα, ντουλάπες με τα ρούχα. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες της περιφέρειας Κρήτης, εκτός αποζημίωσης, μένουν οι δεύτερες κατοικίες στα αυτοκίνητα, καθώς θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένα για φυσικές καταστροφές, ενώ σε ό,τι αφορά τους αγρότες, αποζημιώνονται μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αλλοίς. Η περιφέρεια Κρήτης είναι ο ενδιάμεσος φορέας. Μακάρι να δίναμε εμείς τις αποζημιώσεις. Είναι όμως ο ενδιάμεσος φορέας, ο οποίος θα κάνει όλες τις διαδικασίες με βάση την ισχύουσα νομολογία για να αποζημιωθούν οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Στις πληγήσες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή στο γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο και το βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου. Τα στελέχη του κόμματος βρέθηκαν αρχικά στην Αγία Πελαγία, ενώ αμέσως μετά επισκέφθηκαν την περιοχή της Λιγαριάς, προκειμένου να δουν από κοντά την καταστροφή που προκάλεσε η φωνική κακοκαιρία. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των δύο συμπολιτών μας, που έχασαν άδικα τη ζωή τους στην φωνική αυτή καταστροφή. Βλέπουμε γύρω μας μια βιβλική καταστροφή. Πρέπει η πολιτεία άμεσα να αποζημιώσει τους πολίτες που υπέσαν αυτές τις μεγάλες καταστροφές στις κατοικίες και στις περιουσίες τους και στις επιχειρήσεις τους. Πρέπει οι αποζημιώσεις να έρθουν άμεσα και να μπορέσουμε με ένα σχέδιο να έχουμε αποκατάσταση όλης αυτής της καταστροφής. Για τις μεγάλες καταστροφές στις υποδομές, στις κατοικίες, στα καταστήματα, στον αγροτικό τομέα, για τα αυτοκίνητα, ήδη καταθέσαμε επίκαιρη ερώτηση και ζητούμε την άμεσες αποφάσεις της κυβέρνησης με αποζημιώσεις όπως έχει γίνει σε άλλες περιοχές. Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δυνατότητες παροχής επίγουσας οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες του Ηρακλείου και της Σιτίας. Όλοι μαζί θρυνούμε. Σήμερα συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τους δύο νεκρούς που άφησε πίσω της η κακοκαιρία του Σαββάτου στην Αγία Πελαγία, τον 50χρονο Κωνσταντίνο Βεργάκη και τη 49χρονη Ευγενία Κυρίλοβα.